Το μεσημέρι της Παρασκευής, τα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές πήραν τις βαθμολογίες. Έπεσε σφαγή σε κάποια μαθήματα. Εμείς έχουμε αριστούχους μαζί μας, δύο παιδιά τα οποία τα κατάφεραν. Η κυρία Μαριάννα Κυριακοπούλου, θα τη δούμε, την καλημερίσουμε. Γεια σας, κυρία Κυριακοπούλου, συγχαρητήρια για την επίδοσή σας. Καλημέρα. Και ο κύριος... Καλημέρα. Να είστε καλά. Και ο κύριος Γιάννης Γαλαμάτης. Καλημέρα, κύριε Γαλαμάτη, και σε εσάς. Συγχαρητήρια και εσάς για την επίδοσή σας. Λοιπόν, η κυρία Κυριακοπούλου από το 4ο Γενικό Λύκειο Πύργου. Περνάτε στη νομική. Αυτό θέλατε? Ναι, πρώτο στόχο ήταν αυτό. Mm-hmm. Και η δίδυμη αδερφή σας, έχετε και αυτή την ιστορία εσείς. Είστε δίδυμες. Ναι, ήταν διπλή χαρά και αυτή περνάει στον πρώτο τη στόχο. Είναι στο 4ο πεδίο και ναι. Ήθελε οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων στην Αθήνα. Όλα καλά πήγαν και για αυτήν. Ποια είναι τα μυστικά της επιτυχίας? Τι καταφέρατε να κάνετε που δεν κάνανε οι άλλοι? Τα μυστικά της επιτυχίας. Νομίζω είναι για τον καθένα μας διαφορετικά, ναι. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια καλή βάση. Δηλαδή τα παιδιά να μην ξεκινάνε στην τρίτη ηλικίου να διαβάσουν, να έχουν δηλαδή γνώσεις από το γυμνάσιο, το λύκειο, σιγά σιγά για να μην κουραστούν στο τέλος. Δηλαδή να τους φανεί πολύ εύκολος ο δρόμος της τελευταίας χρονιάς. Mm-hmm. Νομίζω αυτό χρειάζεται. Κυρίως και ψυχραιμία μετά κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων, γιατί το άγχος είναι σοβαρός παράγοντας. Πάμε στον Γιάννη, στον κύριο Γαλαμάτη. Γιάννη, περνάς στο Πολυτεχνείο? Εγώ ακόμα δεν έχω αποφασίσει. Mm-hmm. Επειδή μου αρέσουν τα μαθηματικά, είμαι ανάμεσα στο μαθηματικό και στο ελευθερό μηχανικών. Αλλά τώρα, επειδή ασχολούμαι με τα μαθηματικά ναι. και το διαγωνισμό, έχω ένα διαγωνισμό τώρα για την Ολυμπιάδα Μαθηματικών. Ναι. Προετοιμάζομαι γι' αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Πώς καταφέρατε εσείς να γράψετε 19,9, αν διαβάζω καλά, στη φυσική, ναι. που έγινε σφαγή, και 19,8 στα μαθηματικά, που επίσης έγινε σφαγή, αν κατάλαβα καλά, δηλαδή από τα αποτελέσματα, γιατί φυσική το διάβασα, που ήταν έξαλλος ο κόσμος. Ναι, πιστεύω έγινε, όπως είπατε, σφαγή, ήταν δύσκολα τα θέματα, αλλά με καλή προετοιμασία και μεθοδική δουλειά, πιστεύω τα κατάφερα. Συγχαρητήρια και στους δύο. Να είστε καλά, πάντα άξιοι να είστε στη ζωή σας και πάντα επιτυχίες να έχετε και κυρίως να είστε χαμογελαστοί και χαμογελαστές, γιατί το χαμόγελο σε αυτές τις ηλικίες είναι αυτό που παίζει ρόλο. Όλο το μέλλον μπροστά σας. Καλή Συγχαρητήρια, επιτυχία. Παιδιά. Να είστε καλά.